Καλησπέρα, GP89 εδώ. Έχουμε αγώνες επιτέλους. Για μία ακόμη φορά έχουμε έρθει στην ωραία, τεχνική και δύσκολη πίστα του Q-Stabil στη Βουλγαρία. Έχουμε ένα φορτωμένο τρίμερο μπροστά μας. Την πρώτη μέρα θα τρέξουμε έναν 2ωρο endurance αγώνα, τη δεύτερη μέρα έναν 4ωρο endurance αγώνα και την τελευταία μέρα θα είναι ο μεγάλος 8ωρος αγώνας. Και ναι, θα ανεβάσω ένα βίντεο για κάθε αγώνα γιατί αξίζει. Ήταν ένα πολύ δυνατό τρίμερο για εμάς και δείξαμε τα δόντια μας. Και ξεκινάμε με τον 2ωρο αγώνα. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δεύτερη θέση στο qualifying. Ένα δέκατο θέλουμε ακόμη για την πρώτη θέση. Και οι άλλες μας ομάδες πάνε πάρα πολύ καλά. Γενικά έχουμε ευκαιρία και για το podium, οπότε πρέπει να δώσουμε όλα για όλα σήμερα. Είναι σίγουρα ένας πιο απλός αγώνας, μικρότερος, λιγότερες συμμετοχές, αλλά το podium θα το διεκδικήσουμε όπως και να έχει. Οι υπάλληλες ομάδες, Ναι, ναι, αυτή τη φορά έχουμε κατεβάσει ελληνική αποστολή. Σε αυτόν τον αγώνα θα τρέξουμε 4 ομάδες με τη σημαία της Ελλάδας. Εμείς σαν Atlas Racing θα χωριστούμε σε 2 ομάδες. Εγώ με τον Κώστα θα είμαστε οι Atlas 2 και ο Μάνος και ο Ντάρκο, οι teammates μου από τον 24ωρο αγώνα στη Σλοβακία, θα είναι στην άλλη Atlas. Αυτές είναι οι 2 ελληνικές ομάδες και υπάρχουν ακόμη 2 που θα τρέξουν. Λοιπόν, τελείωσε το qualifying. Τελικά πήγαμε τρίτη θέση. Τρίτη από του πόσου είναι αγγελικοί, πόσοι είμαστε. Από τους 28. Πολύ καλή θέση, φυσικά έχουμε ένα 2ωρο αγώνα, πάμε να τα δώσουμε όλοι καλά. Αγόρι μου, καλή επιτυχία να έχουμε. Την εκκίνηση όπως βλέπετε θα την αναλάβει ο teammate μου ο Κώστας. Μην το βλέπετε μικρό, είναι ένας έμπειρος και πάρα πολύ γρήγορος οδηγός. Μερικά χρόνια πριν, δεν θυμάμαι πότε, είχε πάρει και το πανελλήνιο πρωτάθλημα Rotax Minis. Ξεκινάμε λοιπόν και φεύγει πάρα πολύ δυνατά ο Κώστας και θα μπει κατευθείαν στη δεύτερη θέση. Οπότε ανεβαίνουμε δυνατά και πάμε για μια θέση στο βάθρο. Αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα. Την άνοιξη όταν είχαμε τρέξει εδώ πέρα είχαμε τερματίσει την 1η θέση και είχαμε ξεκινήσει 16η. Φέτος όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά μετά την 24ωρο αγώνα στη Σλοβακία, νιώθω άλλος οδηγός. Και ο αγώνας προχωράει. Είμαστε εμείς τρίτοι, η ομάδα του Μάνου δεύτερη. Και πάμε πολύ δυνατά για podium. Σε λίγο θα πω και εγώ και ο Μάνος μαζί. Θα παίξουμε λίγο στρατηγικά οι ομάδες. Θα κάνουμε όλα μας τα pit μαζί και να δούμε πώς θα πάει. Έχουμε πολύ καλές ελπίδες. Στο χέρι μας είναι φυσικά. Οι ομάδες είναι πολύ καλές όλες. Πάμε να δούμε. Εδώ βλέπετε και το ένα μειονέκτημα που είχαμε σαν ομάδα. Δεν είχαμε εδώ επικοινωνία σε αυτόν τον αγώνα, εγώ και ο Κώστας. Στολούσαμε και απλά δεν προλάβαμε να τα στήσουμε. Οπότε επικοινωνούσαμε έτσι με τα χέρια απ' έξω. Το καλό είναι ότι έχουμε και ήδη εμπειρία από endurance αγώνες, οπότε δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μπαίνω λοιπόν επιτέλους για το πρώτο μου stint. Το ηθικό είναι στο Θεό και δεν θα αργήσω να βρω ρυθμό και αρχίζω κατευθείαν να περνάω κόσμο. Αυτό το stint μου θα έχει διάρκεια περίπου 25 λεπτά και δεν έχω καθόλου περιθώρια για λάθη. Ναι, μεν είναι ένας 2ωρος endurance αγώνας, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλος. Οπότε ξέρουμε ότι στις πρώτες θέσεις θα είμαστε όλοι πάρα πολύ κοντά μεταξύ μας. Στόχος μου τώρα ένας. Να κάνω γρήγορους γύρους και όταν βρίσκω traffic να περνάω χωρίς να χάνω πολύ χρόνο. Στην αρχή αυτό το stint ήμουν σχετικά μόνος μου, αλλά μπροστά μου έβλεπα ότι είναι ο Μάνος στην πρώτη θέση και πίσω του καρφωμένος ο δεύτερος. Αλλά εγώ τους έφτανα. Και όπως είπαμε, το ηθικό μου είναι στο Θεό και έχω βάλει στόχο να κολλήσω πίσω τους. Δεν θα περάσουν πολλοί γύροι και τα καταφέρνω, τους έχω φτάσει. Τώρα πια ξέρω ότι πρέπει να τους περάσω. Νιώθω πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ δυνατός. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ κανονικά αυτό που θα έκανα τώρα είναι να έσπροχνα λίγο τον δεύτερο, να περάσει το πρώτο και θα περνούσα κι εγώ μετά με τη σειρά μου. Είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι ακούγεται ότι να κάνεις μια προσπέραση στα κάρτ όταν και μπροστά σου είναι εξίσου γρήγορη. Ωστόσο δεν ήθελα να φέρω και τον Μάνο σε μειονεκτική θέση, οπότε περίμενα να βρω λίγο την κατάλληλη στιγμή ώστε να χωθώ καθαρά με μια βουτιά ή κάποιον άλλο, τώρα πως στο δεύτερο. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει με χειρουργική ακρίβεια, γιατί άμα αρχίσουμε τώρα τις μάχες και τις βλακίες, θα μας στάσουν από πίσω οι υπόλοιποι. Και δεν θέλει και πολύ σε αυτούς τους αγώνες. Εδώ είναι ένα καλό σημείο για βουτιά, αλλά πάλι έχουν καλή έξοδο. Γενικά ο ρυθμός μας είναι παρόμοιος. Εγώ τους κόβω σε κάποια σημεία, μου φεύγουν αυτοί. Στο overall ήμουν πιο γρήγορος, το ένιωθα. Απλά είναι αυτό, είχα στο μυαλό μου ότι δεν πρέπει να κάνω προσπέραση με τρόπο που θα εμποδίσω κάπως και το έργο του Μάνου. Αλλά φτάνουμε back markers. Τώρα μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να περάσω το δεύτερο. Εδώ τώρα τον βλέπω λίγο στριμώχνεται και είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Έχω κολλήσει πίσω του τώρα πια. Θα βγούμε στη μεγάλη ευθεία. Έχω slipstream. Έχει και αυτός. Έχουμε εξίσου δυνατά car. Έρχονται οι τρεις αριστερές στο θέσεις που θα μπουν μετά. Θα προσπαθήσω να κάτσω πίσω του. Αλλά λίγο θα πατήσω το kerb. Θα αποσυντονιστεί το car και έχω χάσει λίγο ταχύτητα. Δεν μπορώ τώρα να κάνω βουτιά.
Ένα θετικό είναι ότι ο Μάνος έχει βάλει ένα καρτά ανάμεσά μας, οπότε είναι λίγο πιο καθαρή μάχη. Μπορώ να κάνω τη βουτιά που θέλω στον δεύτερο, ίσως πιο εύκολα. Μπροστά έχει όμως πολλά τζαρτζαρίσματα, είναι αρκετά αργή αυτή η οδηγή. Θα προσπαθήσω να μπω αριστερά του, αλλά έχει καλύτερη έξοδο. Βλέπετε πώς μου ανοίγει και θα μου κλείσει τη γραμμή, παραλίγο να βγω εκτός πίστας. Του δίνω και μία και ποιος είναι αυτός. Ξαφνικά είναι πίσω μας ο τέταρτος. Φανταστείτε δηλαδή αυτό το γύρο που απλά χάσαμε χρόνο γιατί δεν περάσαμε γρήγορα αυτούς τους αργούς οδηγούς. Ο τέταρτος μας έχει κολλήσει κατευθείαν. Οπότε όπως βλέπετε τέτοια αγώνες κρίνονται σε λεπτομέρειες. Δεν είναι απλά ο γρήγορος γύρος που θα κάνει σε καθαρό αέρα. Είναι το πόσο γρήγορα θα περάσει τα άλλα καρπ μπροστά σου. Αλλά έχουμε κίτρινες σημαίες και βλέπουμε έντονη κινητικότητα και σαν κάτι να έχει γίνει σε μεγάλη ευθεία. Πάλι κίτρινες σημαίες και κόσμος μέσα στην πίστα. Κάτι έχει γίνει. Και άλλες κίτρινες σημαίες και μας σταματάνε. Κόκκινη σημαία μπροστά μας. Κόκκινη σημαία, διακοπή του αγώνα. Τι έχει γίνει? Βλέπω κάτι λάστιχα πεταμένα από εδώ και από εκεί και ένα καρτ χωμένο κάτω από κάτι λάστιχα. Σε μια ευθεία που περνάμε με 80 και χιλιόμετρα. Εδώ τώρα μπροστά τι έγινε? Αυτό το παλικάρι τα γάφησε όλα εδώ μπροστά. Δεν ξέρω, τον χτύπησε κάποιος. Βγήκε μόνος του έξω, τα διέλυσε όλα. Και μάλλον από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να έχει γίνει κάτι με το timing, γιατί εκεί πέρα που βλέπετε, άμα φαίνεται από την κάμερα κάτι κίτρινο, είναι η γραμμή εκείνη που μετράει το χρόνο. Δεν ξέρω τώρα άμα το έχει χαλάσει. Άμα το έχει χαλάσει, έχουμε όλοι πάρα πολύ μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Μακάρι να μην το έχει χαλάσει. Και τώρα, μάλλον θα γίνει επανεκκίνηση και έχουν κλείσει όλες οι αποστάσεις. Θα πούμε τώρα τρεις γύρους πίσω από το safety car. Είναι κρίμα που τελειώνει έτσι αυτό το σύνταλο, άλλο θα φύναξε όλα. Το παλικάρι ήταν μια χαρά, γι' αυτό και με ακούτε να χαζογελάω λίγο. Τελικά έφυγε μόνο στην ευθεία. Έσκυβα απλά όπως σκύβουμε όλοι στην ευθεία για να έχουμε μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση. Δεν έβλεπε που πήγαινε, καρφώθηκε σαλά, είχα τα την αξόλα. Αλλά πέρα από τη διακοπή του αγώνα έγινε και κάτι άλλο το οποίο θα αλλάξει το τέλος αποτέλεσμα. Αλλά αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Στην αρχή θα χάσω δύο θέσεις, μετά θα πάρω άλλη μία πίσω. Γρήγορα θα πρέπει να πω για pit, αλλά δεν έχουμε τίποτα να δούμε επειδή κλασικά η GoPro μου κράσαρε. Πάμε όμως στο δεύτερο μου stint. Συνολικά θα τρέξω τρία stint και βλέπω μπροστά μου είναι ο πρώτος και πίσω μου είναι ο Μάνος. Τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να χωθώ κατευθείαν να κάνω βουτιά. Ξέρω ότι θα βγούμε μαζί, θα μας προσπεράσει η Αναστασία από την τρίτη ελληνική ομάδα και τον βλέπω χάνει λίγο που σταθεροποιείται μπροστά μου και ξέρω ότι πρέπει να βουτήξω. Δεν είμαι πολύ πίσω του, αλλά πρέπει και θα κάνω τη βουτιά για την πρώτη θέση. Και ναι, το καταφέρνω, είμαι πρώτος και τώρα πρέπει να χτίσω απόσταση. Έκανα την τέλεια βουτιά πριν προλάβει να ζεσταθεί, πριν προλάβει να βρει ρυθμό και είμαι πρώτος. Επιτέλους, είμαι πρώτος σε αγώνα στη Βουλγαρία. Αρχίζω λίγο, κάνω μια μικρή διαφορά με τους πίσω, αλλά όχι αρκετή. Πάλι θα είναι ένα 25 λεπτό stint και πρέπει να τα δώσουμε όλα για όλα όπως πάντα. Μπροστά μου έχω την Αναστασία, τώρα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για βουτιά. Θα την κάνω, αλλά δεν θα με αφήσει τόσο εύκολα να περάσω. Έχει την εσωτερική για την επόμενη στροφή. Λογικό είναι να κρατήσει εκεί πέρα, έχει καλύτερη έξοδο. Αλλά σε αυτό το σημείο θα δω ότι θα γλιστρήσει λίγο το μπροστά μέρος της και δεν γίνεται να μην βουτήξω. Θα κάνω τη βουτιά από πίσω, μη σκουντάει ο δεύτερος, φανταστείτε με έφτασαν κατευθείαν και θα κάνω αυτή την προσπέραση. Και φτάνω πιο αργούς οδηγούς. Και εδώ είναι ένα από τα χειρότερα σενάρια να φτάνει αργούς οδηγούς που έχουν μάχη μεταξύ τους. Ωστόσο, είμαι σχετικά τυχερός επειδή ο ένας έχασε τελείως την έξοδο εκεί πέρα. Οπότε θα χωθώ στο μπροστά μου, αλλά θα κρατήσει εσωτερική γραμμή. Τον βλέπω παλεύει πάρα πολύ με το τιμόνι. Ξέρω ότι θα τον περάσω σχετικά εύκολα στην επόμενη στροφή. Μου κάνει νόημα να τον ακολουθήσω, να το χτυπήσω, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μείνω πίσω σου. Φίλε μου, εγώ θα σε περάσω. Και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα στην πρώτη 180 στροφή, όπου ήταν το τέλειο σημείο για προσπέραση. Αφού έρχεσαι με πολλά χιλιόμετρα, και άμα νιώθεις εμπιστοσύνη στο φρενάρισμά σου, μπορείς να φρενάρεις λίγο πιο αργά και να κάνεις έτσι ωραία μια ωραία βουτιά και να περάσεις τον προσινό σου. Θα μπει αριστερά μου, αλλά έχει τελειώσει αυτή η προσπέραση. Εδώ μπροστά γίνεται ένας χαμούλης, επειδή είναι αυτή τη στιγμή ένας που πάει να τους ρίξει γύρω στους μπροστινούς μου και εγώ που πάω να τους ρίξω όλους γύρω. Και τι θα γίνει αν δεν τους περάσω γρήγορα? Θα με κολλήσει πάλι ο δεύτερος και τρίτος από πίσω. Οπότε πρέπει να ξεμπερδέψω πάρα πολύ γρήγορα με αυτούς. Τον πρώτο θα τον περάσω σχετικά ανώδυνα. Δεν έχουμε χάσει χρόνο. Συνεχίζουμε και βλέπω ότι αριστερά ανοίγονται και οι δύο οδηγοί. Παραλίγο να κουμπίσουν. Θα χωθώ, θα περάσω τον ένα. Έχουμε τελειώσει σχεδόν μέσα σε δύο στροφές. Πάμε τώρα να ξεμπερδέψουμε και με τον επόμενο, ελπίζω πάρα πολύ σύντομα, να μην χάσουμε χρόνο σε αυτό το γύρο. Τον βλέπω πηγαίνει πάρα πολύ αργά εδώ πέρα, ανοίγει λίγο τη γραμμή του, τελείωσε, έφυγε κι αυτός. Περάσαμε τρία άτομα σε τέσσερις περίπου στροφές, άρα περάσαμε ανώδυνα πολύ γρήγορα. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτό το session και πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμη. Έχουμε ακόμη σχεδόν μία ώρα αγώνα μπροστά μας.
και σε λίγο θα μπει ο Κώστας για να κάνει ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό stint. Αλλά θα πάμε εμείς γρήγορα να μπούμε στο τρίτο μου stint. Μαζί? Εδώ ο φίλος είναι από την τέταρτη ελληνική ομάδα. Να με συγχωρήσετε, θυμάμαι τη θέση τερμάτισατε, αλλά πήγαν αρκετά καλά τα παιδιά. Στους 28 νομίζω κάπου στην 20 ήτανε, που για πρώτη φορά είναι πολύ καλά. Το τρίτο και τελευταίο μου stint είναι μικρό, ήταν περίπου 10 λεπτά και δεν θα γίνει και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν έχει πολλές προσπεράσεις, έχω καθαρό αέρα και κάνω γενικά γρήγορους γύρους. Έτσι κάνουμε, σωστά. Έλα. Έτσι κάνουμε. Έτσι. Τελευταίο. Ωραία, τελευταίο. Φέρ το στέντι. Λογικά, έτσι όπως το πάμε, μπορούμε να περάσουμε τον τάρκο, να μείνουμε μπροστά τον τάρκο και αυτούς. Φέρ το στέντι. Και έτσι λοιπόν αυτό ήταν το τελευταίο μου stint. Τώρα είναι στα χέρια του Κώστα, όλος ο αγώνας. Η μάχη είναι πολύ σκληρή, παιδιά, είναι πολύ σκληρή και μακάρι να την καταφέρουμε. Ο αγώνας τελειώνει και αυτό που γίνεται είναι τρελό. Αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς δεύτεροι. Τρίτη, ακριβώς πίσω μας 3-10 είναι τα παιδιά και ακριβώς 2-10 πίσω είναι μια άλλη ομάδα. Πάμε κονβόι και είναι πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Έχουμε 3 λεπτά, περίπου 4 γύρια ακόμη, θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Τελευταίο γύρο, ο Ντάρκο μας πέρασε για τη δεύτερη θέση. Έκανε τρομερό χρόνο και έκανε μία βουτιά πίσω και μας πέρασε. Δεν το πιστεύω στο τελευταίο γύρο. Αλλά έχει ακόμη μάχη ο Κώστας. Πόλε το Κώστας. Δεν μπορεί. Τι πάνω αυτή είναι το ωραία. Και τελικά μας περάσατε. Μπορούσαμε δεύτερη, βγήκαμε τρίτη. Τέλειο δεν υπήρχε. Πάμε προσπέραση τελευταίο γύρο, αλλά από τα παιδιά ήταν η προσπέραση, δεν μετράει. Έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ. Why did you do this, man? Man, what's the penalty we can take for it, but I don't think it's worth the penalty. Do you think? No, like, you were always coming and then I hit you. But here, I push you and I need to go. Αυτό που έγινε είναι ότι ο Ντάρκο έκανε μια πολύ δυνατή προσπέραση στον τελευταίο γύρο και ήταν λίγο ωριακά στο αν είναι βρώμικη ή όχι. Αλλά δεν μας πειράζει. Έκανε μια βουτιά και το ίδιο θα κάναμε κι εμείς, πιστεύω. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του Ντάρκο, θα βουτούσα και ό,τι γίνει. Και πιο πριν σας είπα ότι κάτι θα αλλάξει το αποτέλεσμα του αγώνα. Αυτό που έγινε είναι ότι πριν ακριβώς από την κόκκινη σημαία, μια ομάδα που είχαμε σχετικά μάχη μεταξύ μας έκανε ένα pit. Και τα pit στο οποίο έχουν minimum διάρκεια 1,5 λεπτό. Άρα αυτή η ομάδα ευνοήθηκε και ήταν σαν να έκανε ένα free pit stop. Ήταν τυχεροί και έτσι από το πουθενά ξαφνικά πήρανε την πρώτη θέση. Άρα χωρίς αυτό θα είχαμε κάνει το 1-2 σαν Atlas. Θα είχαμε ένα φοβερό αποτέλεσμα. Αλλά και πάλι είναι ένα double podium και θα το χαρούμε όσο τίποτα. Εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ ωραία με την απόδοσή μου σε αυτόν τον αγώνα. Ο Μάρος και ο Ντάρκο πίστευαν ότι εμείς θα βγούμε κάπου στην 6η-7η θέση. Κυρίως εξαιτίας μου. Ξέρουμε ότι ο Κώστας είναι γρήγορος, αλλά δεν πίστευαν ότι εγώ θα είμαι τόσο γρήγορος. Και σήμερα απέδειξα πάρα πολλά. Τρία. Έλα, καλά ήταν, δεν πειράζει. Χάσαμε τη δεύτερη θέση παραλίγο, αλλά μια χαρά. Πήραμε σαμπάνια. Και εγώ περίμενα μια φορά ένα κύκλο και πήραμε μετάλλιο. Αυτά λοιπόν, τώρα πάμε να πάμε, θα ξεκουραστούμε και αύριο έχουμε 4 ώρα ακόμα. Μεγάλα ώρα. Κοντά 50 συμμετοχές. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.